Κυρία Ράζου, είμαι σίγουρη ότι και εσείς όπως και οι δύο κύριοι έχετε εικόνα της αγοράς. Το βιώνουμε όλοι αυτό, δεν... απλά όσοι ζούμε ναι, από το μισθό μας, μας τούζει περισσότερο. Είναι ότι για την εργατική λαϊκή οικογένεια τους μισθωτούς η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί είναι δυσβάσταχτη. Και δεν είναι μόνο στα τρόφιμα, είναι στην ενέργεια, είναι στη μετακίνηση, είναι στα καύσιμα, είναι παντού η ακρίβεια. Είναι στις αυξήσεις στα διόδια πρόσφατες και για τους ανθρώπους που μετακινούνται συχνά και τα λοιπά δεν είναι αμελητές. Τα μέτρα που υλοποιεί η κυβέρνηση βεβαίως και ασπιρίνες μπορεί να τα πει ίσως και κάτι λιγότερο ο κόσμος με την έννοια ότι δεν έχουν καμία αντανάκλαση στη βελτίωση, στην πραγματική βελτίωση του εισοδήματος και της θέσης των εργαζομένων για να ικανοποιήσει τις απολύτως απαραίτητες ανάγκες τους στις σύγχρονες συνθήκες για να μπορέσει να επιβιώσει, αλλά όχι μονάχα να επιβιώσει, να έχει και ένα επίπεδο ζωής. Αν εδώ λοιπόν δεν μπουν χέρι στα κέρδη επί της ουσίας, γιατί τώρα μιλάμε για ανώτατο όριο προστίμων και τα λοιπά, αν διαβάσει ταυτόχρονα, δείτε τις κάρτες με τα δημοσιευμένα κέρδη των σούπερ μάρκετ, άλλων εταιριών, των τραπεζών και τα λοιπά, αυτά είναι ψίχουλα τα πρόστιμα. Αλλά και τα πρόστιμα να μπουν, η ουσία είναι ότι η ακρίβεια παραμένει για την εργατική λαϊκή οικογένεια. Δηλαδή, αν δεν αυξηθούν οι μισθοί, αν δεν καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης, mm-hmm. αν δεν καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στην ενέργεια, στο πετρέλαιο, στη βενζίνα και αλλού, δεν πρόκειται, αν δεν φτηνίνουν τα εισιτήρια των μετακινήσεων στα πλοία, στα αεροπλάνα, στα αυτά, δεν πρόκειται να βελτιωθεί το εργατικό λαϊκό εισόδημα. Το ΚΚΕ θυμίζω ότι τους προηγούμενους μήνες και ξανά τώρα με κάθε ευκαιρία επαναφέρει και έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις νόμου για το εργατικό λαϊκό εισόδημα. Και έχει μπει μπροστά στην οργάνωση κινητοποιήσεων για να διεκδικήσουν οι εργαζόμενοι με βάση τις ανάγκες τους και τη σημερινή κατάσταση. Δηλαδή για να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις στους χώρους δουλειάς που με το νομοθετικό πλαίσιο των κυβερνήσεων και των προηγούμενων και τώρα δεν έχει, στηρίζονται οι εργαζόμενοι απέναντι στην εργοδοσία για να μπορέσουν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους και τους μισθούς τους και καλές συνθήκες δουλειάς και πολλά άλλα που πρέπει να ανατραπούν ως αντιλαϊκά μέτρα για να ανακουφιστεί πραγματικά η εργατική λαϊκή οικογένεια. Και δεν έχουμε μόνο αυτό, αλλά τώρα έχουμε και τα δυσβάσταχτα χαράτσια εάν και εφόσον περάσουν και τα υπόλοιπα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης, γιατί αν ιδιωτικοποιηθεί η παιδεία και η ανώτατη εκπαίδευση, σε λίγο η εργατική λαϊκή οικογένεια θα βρεθεί ένα μέρος της τουλάχιστον να αναγκαστεί να προσφύγει εδώ και εκεί στα κολέγια και τα λοιπά, προκειμένου να μην πληρώνει από εδώ και από εκεί. Αλλά αυτά φέρνουν στην επιφάνεια την ανάγκη για ριζικές και βαθιές αλλαγές και συνολική ανατροπή του αρνητικού πολιτικού συσχετισμού στο κίνημα και συνολικότερα να ισχυροποιηθεί και άλλο το ΚΚΕ για να μπορέσει ο λαός να αποσπάσει κατακτήσεις στις σημερινές συνθήκες. Κυριάκο, έχεις ερώτημα? Έχω δυσκολευτεί πάρα πολύ να καταλάβω τη γραμμή του ΚΚΕ πάνω στο ζήτημα του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, γιατί υπήρχε μια πάγια θέση που είχε εκφράσει και ο κύριος Κουτσούμπας πριν τις εκλογές. Μετά, αν κατάλαβα καλά, υπήρξε και για το γάμο γενικότερα. Ναι, μια άβληση αυτής της γραμμής και τώρα νομίζω σήμερα επανερχόμαστε στο μοντέλο ότι φύγει ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών, τη μητρότητα. Σημαίνει από χέρι κατάργηση της μητρότητας. Θέλετε να μας εξηγήσετε τη θέση του ΚΚΕ? Η θέση του ΚΚΕ, όπως την έχει εκφράσει ο Γενικός Γραμματέας, γύρω από τον προβληματισμό που υπάρχει για αυτό το ζήτημα, όπως θα έρχονταν ως νομοθέτημα από τη σκοπιά της κυβέρνησης για τη θεσμοθέτηση του πολιτικού γάμου των ομόφυλων ζευγαριών και οι προβληματισμοί που εκφράσαμε είχαν συγκεκριμένο άξονα διαρκώς μέχρι και σήμερα και στη συνέχεια. Δηλαδή ποια ήταν η βασική μας τοποθέτηση σε ό,τι μας αφορά, ότι το ΚΚΕ πρωτοστατεί στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ομόφυλων ανθρώπων και δεν καθιστά ο σεξουαλικός προσανατολισμός των ατόμων
είτε γυναικών είτε ανδρών λόγο για διάκριση στην κοινωνική τους ζωή παντού. Άρα υπέρ του γάμου. Καθίστε. Ο γάμος δεν λύνει στα ομόφυλα ζευγάρια ζητήματα που αφορούν τη βελτίωση του τρόπου που συμβιώνουν. Λύνει. Το λένε τι οι κοινότητες. Τι λύνει. Ακούς, ναι. Τι εννοώ, λύνει. Όχι, μας το είπαν δύο κοινότητες, γι' αυτό σας το λέω. Ναι, τι λύνει. Λύνει, θα σας πω και το ξέρουν βεβαίως. Και εμείς συζητάμε με τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και εκπροσώπηση. Είμαι σίγουρη ότι υπάρχουν λοιπόν και εργάτες ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Βεβαίως και υπάρχουν. Αλλήμον, ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ικανοποίηση της σεξουαλικότητας διατρέχει τις ταξικές, ας το πω, διακρίσεις. Άλλο είναι το ζήτημα που κουβεντιάζουμε σήμερα. Σήμερα λοιπόν δεν κουβεντιάζουμε αν υπάρχει θέμα από τη σκοπιά του ΚΚΕ να υπερασπιστεί και να πρωτοστατήσει, να εξαλειφθεί. Κάθε ρατσιστική αντιμετώπιση για το σεξουαλικό προσανατολισμό ατόμων, είτε αφορά, λέω ξανά, άνδρες είτε γυναίκες. Το ζήτημα είτε της θεσμοθέτησης. Άτομα, τα πάντα. Ναι, βεβαίως. Το ζήτημα της θεσμοθέτησης του πολιτικού γάμου των ομόφυλων ζευγαριών δεν λύνει τίποτα άλλο στην βελτίωση της συμβίωσής τους παρά το ζήτημα της τεκνοθεσίας. Της τεκνοθεσίας και της ομόφυλης γονεϊκότητας. Πάνω σε, είναι, αυτό λοιπόν, το ζήτημα. Πάνω σε αυτό, ναι, το ζήτημα το ΚΚΕ έχει σοβαρούς προβληματισμούς και ενστάσεις. Με το να γίνονται γονείς τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα γίνονται ήδη γονείς. Ωραία, δεν πρέπει να περιφρουρηθούν λοιπόν τα δικαιώματα και των δύο μερών. Να βελτιωθεί κάθε νομοθετική πρωτοβουλία που χρειάζεται να πάρθει για να βελτιωθεί αυτό που λέτε, βεβαίως να το εξετάσουμε και να το δούμε. Μα λύνεται εδώ με αυτό δεν μιλάμε γι' αυτό, κυρία Γιάμαλη. Γιατί μιλάμε. Μιλάμε για το δικαίωμα του παιδιού, το δικαίωμα του παιδιού να έχει αναφορά στη μητρότητα και στην πατρότητα. Αυτό είναι δικαίωμα του παιδιού και υποχρέωση και των γονέων. Υπάρχουν και μονογονεϊκές οικογένειες, κυρία Ράζου, που τα παιδιά έχουν μόνο μάνα ή μόνο πατέρα. Βεβαίως. Αυτά τα παιδιά που έχουν μόνο μάνα ή μόνο πατέρα προήλθαν από μια συγκεκριμένη διαδικασία. Έχασαν τον πατέρα τους, έχασαν τη μητέρα τους. Μπορεί και μια γυναίκα μόνη της, κυρία Ράζου, να τεκνοποιήσει. Βεβαίως. Και μια γυναίκα μόνη λοιπόν που τεκνοποιεί, να δούμε αν θέλει, πώς το λένε, εδώ δεν μπαίνει ζήτημα, πώς το λένε, για τη γυναίκα που τεκνοποιεί μόνη με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, αν και είναι ένα ζήτημα, αν το σκέφτεται, σε τι ηλικία το σκέφτεται. Αυτό για ποιο συμβαίνει λόγο από το 2002 στη χώρα μας, κυρία Ράζου. Βεβαίως. Και λέω, ποιοι είναι εκείνοι οι κοινωνικοί παράγοντες που έχουν σπρώξει μια γυναίκα μόνη να τεκνοποιεί και να μεγαλώνει μόνη της το παιδί. Αυτό είναι ένα πραγματικό πρόβλημα της σύγχρονης κοινωνίας μας. Είναι άλλο όμως νομοθετικό τρόπο, καθολικό και ισόβιο, όσο θα ισχύει βεβαίως ένας τέτοιος νόμος, να απαγορεύσουμε στα παιδιά και να επιβάλλουμε στα παιδιά με νόμο. Κυρία Ράζου, τέτοια παιδιά υπάρχουν ήδη. Ξαναλέω, κυρία Γιάμα, για τα παιδιά που υπάρχουν λοιπόν, ήδη. Και πώς θα τα προστατεύσετε λοιπόν αυτά τα παιδιά. Υπάρχει τρόπος. Ένα παιδί με δύο μπαμπάδες, όχι, δεν υπάρχει τρόπος, θα περάσει από δικαστήριο σήμερα. Ένα παιδί με δύο μπαμπάδες, όταν ο ένας είναι ο βιολογικός, ακόμη και διαθήκη να κάνει ο μπαμπάς ο βιολογικός, αν χτύπα ξύλο, αρρωστήσει και πεθάνει, είναι στην διακριτική ευχέρεια του δικαστή, αν θα το αφήσει το παιδί στον άλλο μπαμπά. Να ρωτήσω και κάτι ακόμα την κυρία Ράζου. Η επιθυμία σας. Ναι, δεν σας διακόψα, κύριε. Μια ερώτηση μπορώ να κάνω πάνω σε αυτό που λέτε. Συγγνώμη, να ολοκληρώσω τη σκέψη μου και εδώ. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας. Μια μικρή ερώτηση. Αρκεί να μην με διακόψετε στις απαντήσεις μετά. Απαντήστε μου σε αυτό, σας παρακαλώ, κυρία Ράζου. Λέω λοιπόν ότι η γονεϊκότητα αυτή δεν μπορεί να μεταβιβάζεται από γονέα 1 σε γονέα 2, σε γονέα 3, όπως δείχνει η ευρωπαϊκή εμπειρία που επικαλείται και ο κύριος Μητσοτάκης και τα άλλα κόμματα
κόμματα που θα στηρίξουν επί της αρχής αυτό. Η πραγματικότητα λοιπόν των παιδιών που υπάρχουν λύνεται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και εδώ, αν χρειάζεται και κάτι να βελτιωθεί στο νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει, στο νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει, να δούμε εδώ προτάσεις να βελτιωθούν. Πείτε μου ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο λύνεται το παράδειγμα που σας έδωσα. Το ζήτημα όμως ότι αυτό θα λυθεί, ο μόνος τρόπος για να λυθεί αυτό που μου λέτε είναι να θεσπιστεί ο πολιτικός γάμος, ο οποίος καταστρατηγεί το δικαίωμα του παιδιού να έχει αναφορά στη μητρότητα και στην πατρότητα ως μια αλληλοσυμπληρώμενη διαδικασία και βεβαίως και με την κρατική μέρημνα το παιδί και κατά την νηπιακή την εφηβική του ηλικία μετέπειτα κτλ. Θα χρειάζεται την προστασία. Είναι άλλο ζήτημα από αυτό που μου φοβάστε περιγράφετε. Φοβάστε ότι ένα παιδί που μεγαλώνει με δύο μπαμπάδες ή ένα παιδί που μεγαλώνει με δύο μπαμπάδες κινδυνεύει στην ενηλικίωσή του. Δεν φοβόμαστε τίποτα από αυτά που λέτε. Φοβόμαστε όμως αυτό που στην πραγματικότητα αντικειμενικά υπάρχει, μία συγκεκριμένη αποσύνδεση του ανθρώπου από τον αντικειμενικό του προσδιορισμό. Και αυτό δημιουργεί μεγαλύτερες και βαθύτερες διακρίσεις και ανορθολογισμούς με τις κατασκευασμένες θεωρίες περιφύλων. Αυτά δεν τα λέει η Εκκλησία. Και η αλτέρητα της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Βορύδης. Αυτές είναι οι απόψεις τους. Κύριε Παπά, πώς έχετε καταφέρει. Ακριβώς αυτές είναι οι απόψεις. Και τον κύριο Βορύδη, εγώ τους ακούω με προσοχή. Και τον κύριο Πλεύρη. Αυτή είναι ακριβώς η άποψη του κύριου Πλεύρη και του κύριου Βορύδη. Να τους έχετε βοηθήσει να κολλήσουν προοδευτικά. Μόνο εσείς το ξέρετε. Αυτό το οποίο αναλύεται. Ίσως το κίζετε εδώ, κύριε Παπά, το κίζετε τη στήριξη που σας έδωσε η Νέα Δημοκρατία στη μνημονιακή σας πολιτική όταν ήταν η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Ράζου, αυτή την άποψη που εκφράζετε μόλις είναι ακριβώς η άποψη της alt-right κομματικής της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό υπάρχει, το ότι καταφέρατε να κάνετε το Μητσοτάκη προοδευτικό πολιτικό στην Ελλάδα. Πραγματικά, βάλανε το χέρι του πολύ μάλλον, κυρία Ράζου. Μόνο εσείς καταφέρατε να κουβεντιάζουμε μια μονοθεματική ατζέντα που τη θέλει ο κύριος Μητσοτάκης αναφανδών. Πάντως να λέει και μια κουβέντα ο κύριος Σταμάτης για να κλείσουμε. Που μακελεύεται όλος ο λαός της κυρία Ράζου, να πει μια που και εκεί πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Πάντως δεν είναι προοδευτικό και ριζοσπαστικό. Συγγνώμη, απλά έχουμε κλείσει. Γιώργος Σταμάτης από Νέα Δημοκρατία, Πέτρος Παπάς από ΣΥΡΙΖΑ. Ως άτομο που διαφορεί και να θεωρείται. Κυρία Ράζου, έχουμε κλείσει, δεν με βοηθάτε. Λουίζα Ράζου.